Χαίρετε. Μια επιστολή που έχει έρθει από καιρό, από τις παλιές της επιστολές, από αυτές που περιμένουν να γίνουν vlogs. Η φίλη έχει βάλει ένα πολύ εύστοχο τίτλο, «Φιλίες, τη δύσκολο πράγμα». Καλησπέρα αγαπητή Θέκλα, καλησπέρα αγαπητή θα σου μιλήσω στον ελληνικό αν και είναι η πρώτη φορά που σου γράφω γιατί σε θαυμάζω πολύ ως επιστήμονα και γιατί ως άνθρωπος βγάζεις μια αυθεντικότητα που είναι τόσο σπάνια σε αυτή την εποχή που οι περισσότεροι προσπαθούν να το παίξουν κάποιοι. Σε ευχαριστώ αγαπημένοι. Παρακαλουθώ τα vlog σου εδώ και μερικού μήνε και τα βίντεο τη εκπομπή σου από το YouTube και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τι πολύτιμε συμβουλέ σου και για τα θέματα που αναλύεις, εφόσον είναι θέματα που αφορούν είτε λίγο είτε πολύ όλου μα. Είμαι μια κοπέλα 25 χρονών και μόλι τελείωσα τι σπουδέ μου. Συγχαρητήρια. Που τελείωσε τι σπουδέ σου. Πάντα έκανα δύσκολα φίλου. Προτιμούσα να πλησιάζω άτομα που ταιριάζουν με μένα και να δημιουργώ αληθινές σχέσει. Θα με χαρακτήριζα ευαίσθητη, δοτική ω άνθρωπο και γενναιόδορη σε συναισθήματα. Η πιο καλή φίλη που είχα μέχρι τώρα ήταν μια κοπέλα από το σχολείο που κάναμε παρέα για 8 χρόνια. Την θεωρούσα αδελφή μου, αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι εγώ έδινα περισσότερα σε αυτή τη φιλία και γι' αυτό το λόγο που μακριθήκαμε. Προσπαθούσα να κάνω φίλες από χόμπι και διάφορα τέτοια, αλλά απλώ κάναμε παρέα οπότε τύχη και αυτό ήταν όλο. Από αυτέ όμω γνώρισα μια κοπέλα που ήμασταν τα τελευταία τρία χρόνια φίλε και η οποία με άδειασε με την πρώτη αφορμή. Το σοκ για μένα ήταν κάπω μεγάλο γιατί δεν μπορώ εύκολα να αποχωρίζω με άτομα και γιατί ήταν η μοναδική φίλη που έκανα τόσο πολύ παρέα και φοβόμουν ότι θα μείνω μόνη, χωρίς φίλες. Μέριξε ψυχολογικά πως έχασα αυτή τη φίλη, αν και θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο φίλη όσο νόμιζα τελικά. Καθώς πιστεύω ότι με ζήλευε, εφόσον είχα προσέξει ότι με μιμούνταν σε πολλά πράγματα, στον τίσημο, ή αν έκανα εγώ κάτι όσα σχολεία το κάνει κι αυτή, και επειδή γενικά από ότι είχα καταλάβει... Είχε θέματα με την εμφάνιση τη και ανασφάλεια με το σώμα τη, ενώ εγώ σε γενικέ γραμμέ είμαι ευχαριστημένη με την εικόνα μου. Δεν θέλω να το παίξω θύμα. Σίγουρα θα έχω κάνει και εγώ λάθη, όμω πραγματικά νοιάζομαι για του ανθρώπου που γίνονται φίλοι μου και θέλω το καλό του. Προσπαθώ να φέρω με σωστά και να μην κάνω κάτι που μπορεί να του ενοχλήσει ή να προκαλέσω ανταγωνισμό ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί του εκτιμάω και θέλω να του έχω στη ζωή μου. Ευτυχώ, αν και ποτέ δεν είχα πολλούς φίλους, ποτέ δεν ήμουν τελείω μόνη, ή τουλάχιστον είχα ένα με δύο άτομα να επικοινωνώ περισσότερο. Τώρα κάνω παρέα με ένα αγόρι που είναι φίλος μου εδώ και δύο χρόνια και μια κοπέλα που τη γνώρισα από σπόντα στη σχολή και κάνουμε παρέα τους τελευταίους μήνες. Όμως δεν νιώθω ευχαριστημένη. Δεν κάνω τόσα πράγματα όσα θα ήθελα μαζί τους και δεν τους βλέπω όσο συχνά θα ήθελα και το έχω προσπαθήσει. Δεν θέλω να τους γίνομαι και βάρο και να φαίνομαι νίδι. Νίδι σημαίνει κάποιο που έχει ανάγκη την παρέα από τους άλλους, καθώς παλιότερα φαινόμουν απαιτητική και πιεστική σε παλαιότερες φιλίες μου. Έχω προσπαθήσει να κάνω νέους φίλους, όμως παρατηρώ ότι γενικά οι συνομήλικοι μου δεν ενδιαφέρονται να δικτυωθούν, δεν προτείνουν κάτι και γενικά είναι στον κόσμο τους. Το δικό μου εντό αγωγικό λάθο είναι ότι δεν επιδίωξα να κάνω παρέα από τη σχολή μου και αυτό διότι ενώ πήγαινα συχνά στα μαθήματα στην αρχή, Έβλεπα να σχηματίζονται πολύ γρήγορα κλίκε και να κλείνουν και ένιωσα ότι έμεινα στην απέξω. Απογοητεύτηκα και το άφησα έτσι. Μετά δεν παρακολουθούσα και όλα τα μαθήματα, είναι η αλήθεια. σω θα έπρεπε να το είχα προσπαθήσει περισσότερο εκεί, αλλά τώρα δεν ωφελεί καθώ οι σπουδέ τελείωσαν. Βλέπω συνομιλίκου μου στο, face, στο Facebook δηλαδή, να βγαίνουν σε μεγάλε παρέ, να διασκεδάζουν, να πηγαίνουν εκδρομέ και να κάνουν τη ζωή του. Και εγώ είμαι πάντα με δύο άτομα που τα βλέπω αραιά για ένα καφέ και έχω στεναχωρηθεί που δεν μπορώ να κάνω ό,τι και οι άλλοι. Θυμώνω που δεν μπορώ να κάνω τη ζωή μου όπω τη θέλω και νιώθω μόνη και στάσιμη. Το παλεύω ακόμα όμω. Ξεκίνησα χορό και προσπαθώ να είμαι δραστήρια και ανοιχτή για νέε γνωριμίε. Σύντομα θα ψάξω και μια δουλειά. Όμω έχω κουραστεί με του ανθρώπου, βαρέθηκα να νιώθω ότι εγώ πρέπει να του κυνηγήσω και να επιδιώξω κάτι και απογοητεύομαι που ενώ, δεν... ενώ, θέλω τόσο πολύ, δεν μπορώ να επεκτείνω τον κύκλο μου και να απολαύσω το ωφέλη τη παρέα. Νιώθω ότι δεν ταιριάζω εύκολα από τις εποχές που πήγαινα σχολείο ακόμα δεν είχα πολλούς φίλους. Οι καθηγητές μου έλεγαν ότι είμαι πιο όρημη από την ηλικία μου. Hm. Νιώθω ότι στερώ σε αυτό το κομμάτι, ότι κάτι μου λείπει και με έχει ρίξει πολύ ψυχολογικά αυτό κράτα του. Ότι νιώθεις ότι στερεί σε αυτό το κομμάτι και ότι κάτι σου λείπει και ότι οι καθηγητές σου σου έλεγαν ότι είσαι πιο όρημη από την ηλικία σου. Παράλληλα, είμαι χωρί σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια. Πράγμα που κάνει την όλη κατάσταση λίγο πιο δύσκολη. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι οι σχέσει, είτε φιλικέ είτε ερωτικέ. Πολύ δύσκολο. Πολύ. Τι μπορώ να κάνω για να βελτιωθώ άραγε. Οι περισσότεροι σε τέτοιε περιπτώσει λένε πήγαινε βρε χόμπι, ασχολήσου με κάτι για να νιώσει ενδιαφέρον και να γνωρίσει άτομα. Άλλοι λένε βρέστα με τον εαυτό σου και αγάπησέ το. Μόνο σου Είμαι τη βοήθεια ενό ειδικού. Έχω πάει και σε ψυχολόγο, αλλά δεν με βοήθησε. Λε, έχει πάει σε ψυχολόγο. Έχει κάνει ψυχοθεραπεία. Έχει πάει μια φορά. Έχει πάει δύο φορέ. Ποια είναι η γνώμη σου και τι θα με συμβούλευε. Ήθελα πολύ να το μοιραστώ το θέμα μαζί σου. Καθώ με απασχολεί, ήθελα να προσθέσω για να το βγάλω από μέσα μου ότι στενοχωριέμαι πολύ που δεν μπορώ να αποκτήσω παρέσει και φίλου, καθώ θεωρώ ότι έχω όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να έχω ανθρώπου στη ζωή μου και υγιείς σχέσεις. Νιώθω πολύ πληγωμένη και νιώθω ότι και γύρω μου είναι απόμακρη και απρόσιτη. Βλέπω πολλά άτομα που έχουν προτάσει για ποτό, για διακοπέ, για βόλτες και εγώ με συνεχώ στη θέση του να κυνηγάω εγώ του άλλου και έχω κουραστεί. Και εγώ έχω κουραστεί. Και εδώ και καιρό δεν θέλω να κυνηγάω κανένα. Δεν θέλω να φαίνω με σε κανένα. Στι φίλε μου συνήθω εγώ πρότεινα να κάνουμε πράγματα. Ειδικά αυτή η φίλη μου, οι 8 χρόνια από το σχολείο που σου είχα γράψει, ποτέ δεν πρότεινε να πάμε κάπου μαζί διακοπέ. Μόνο εγώ. Σχεδόν ποτέ δεν με γνώριζε σε παρέστη και δεν μου έλεγε να βγούμε με φίλου τη. Ενώ εκείνη ήξερε ότι εγώ πολλά Σαββατοκύριακα δεν είχα κάτι να κάνω. Ακόμα και όταν ήξερε ότι ήμουν για πολύ καιρό μόνη μου και ότι ήθελα πολύ να έχω σχέση, ενώ είχε άντρε φίλου, ποτέ δεν μου πρότεινε να μου γνωρίσει κάποιον. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από του άλλου και ότι μπορεί να έδειχνα δεδομένη σε εκείνη τη φιλία συγκεκριμένα. Αλλά νιώθω ότι κανεί δεν μου έχει προσφέρει τίποτα. Αυτά τα ελάχιστα που έχω καταφέρει σε κοινωνικό φιλικό επίπεδο, αισθάνομαι ότι τα έχω αποκτήσει μόνη μου με πολύ κόπο. Προσπαθώ να κοινωνικοποιηθώ. Έχω προτείνει σε γνωστέ μου που είχαμε βγει παλιότερα για καφέ να ξαναβγούμε. Στη συνέχεια όχι συνέχεια όμω, για να μην γίνουμε φορτικοί. Αλλά δεν ψήνονται. Έχουν δικέ του παρέ ή δεν τι νοιάζει. Να μπω σε παρέ άλλο γνωρίζοντα νέα άτομα μου είναι επίση πολύ δύσκολο, γιατί δύσκολα άτομα που θα γνωρίσω με βάζω στι παρέ του. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω στενοχωρηθεί γενικώ με αυτό το θέμα. Μερικέ φορέ πιστεύω ότι η ζωή για μένα έτσι θα είναι. Με ένα-δύο άτομα που θα του βλέπω αραιά και θα προτείνω σε επιτοπλίστων εγώ να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω τι κάνω λάθο. Δεν με θεωρώ καθόλου αντιπεθητική η ανάξια να έχει ανθρώπου στη ζωή τη που να ενδιαφέρονται για αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ γίνεται από τη μια να ακούω τα καλύτερα λόγια από μεγαλύτερου ανθρώπου του φιλικού οικογενειακού περιβάλλοντο όπω για παράδειγμα ότι είμαι καλό χαρακτήρα, όμορφη, με θετική άβρα και ευγενική, και από την άλλη να νιώθω τόση μοναξιά και να είμαι αποκομμένη από του ανθρώπου τη ηλικία μου. Τι κάνω λάθο επιτέλου. Ήθελα πολύ να τα πω σε σένα, γιατί είσαι τόσο καλή και γλυκιά σαν άνθρωπο πέρα από ικανή επαγγελματία. Σε ευχαριστώ πολύ και μόνο για το χρόνο σου να διαβάσει όλο αυτό το κείμενο. Αχ, κόρη! Κόρη! Κόρη μου! Είσαι 20 χρόνια μικρότερη μου. 20 χρόνια μικρότερη μου. Λοιπόν, είναι παρατηρημένο πως οι άνθρωποι, οι νεαροί που έχουν περισσότερη οριμότητα από την ηλικία τους και είναι πιο βαθιά σκεπτόμενοι, δύσκολα κάνουν παρέες με άτομα της δικής τους ηλικίας. Βρίσκεσαι σε άχαρη ηλικία στα 25. Γενικώ στα 25 είναι μια χαρή ηλικία για αυτό το θέμα, γιατί στα 25 είναι μια μετέωρη φάση μεταξύ πανεπιστημίου και δουλειά. Έχει τελειώσει το σχολείο, έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, σου έχουν πάει στο πανεπιστήμιο. Μπορεί τότε να ξεκινά δουλειά κάποιο, μπορεί ακόμη να μην έχει ξεκινήσει δουλειά κάποιο, μπορεί να είναι άνεργο όπω είσαι τώρα. Άρα είναι μια ηλικία και μια φάση στην οποία δύσκολα κάνει νέε γνωριμίε. Πιο εύκολα οι γνωριμίε και οι φιλίε γίνονται στο σχολείο, στο δημοτικό, όχι τόσο εύκολα, στο γυμνάσιο ίσως, στο λύκειο, άντε και στο πανεπιστήμιο και μετά πιο δύσκολα κάνεις παρέες. Δηλαδή δεν βρίσκεσαι συχνά σε χώρο που να έχει πολλούς ανθρώπους ε, και να επιλέξεις να πας να καθίσεις δίπλα από κάποιον, από κάποια, να πιάσεις μια κουβέντα και να ξεκινήσει έτσι μια γνωριμία. Είπε γιατί μια κοπέλα με την οποία κάνεις παρέα, το ένα από τα δύο πρόσωπα με το οποίο κάνεις παρέα τώρα, ότι γνωριστήκες από σπόντα στη σχολή. Εσύ ίδια έγραψε ότι στη σχολή δεν πήγαινε πολύ συχνά. Το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι απογοητεύθηκε εύκολα. Δηλαδή, όταν πήγε και είδε ότι οι άλλοι έκαναν τι κλίκε του, και σιγά, πολύ σύντομα στην αρχή τη σχολή έγιναν παρέ συγκεκριμένε, εσύ αποθαρρύνθηκε και δεν προσπάθησε να μπει μέσα. Καταρχά, πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Θέλει να νίκει στη μάζα ή όχι. Ε, Αυτή που βλέπεις το face που βάζω φωτογραφίε με πολλού φίλου και με παραλίε και με ποτά και τέτοια, δεν ξέρει σίγουρα ότι όντω. Όντω περνάνε ωραία και όντω έχουν πολλέ φιλίε και πολλέ γνωριμίε. Δεν το γνωρίζει αυτό. Α, θα σου πω από προσωπική πείρα τι πολλέ φορέ μπορεί ένα άνθρωπο να ανεβάσει μια φωτογραφία στα social η οποία να μην είναι ενδεικτική του τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά να είναι εικόνα που να θέλει να στείλει. Το μήνυμα που να θέλει να στείλει. Γεια σα, είμαι ελκυστικό άνθρωπο. Γεια σα, κάνω παρέα με άλλου ανθρώπου. Δηλαδή Όταν λέω προσωπική πείρα, εννοώ από ανθρώπου που του γνωρίζω προσωπικά και βλέπω και, τα προσωπικά, βλέπω και τα προφίλ του στα social. Πολλέ φορέ έτυχε να δω άνθρωπο ο οποίο ερχόταν σε μένα στο γραφείο και μου έλεγε: Δεν έχω φίλου, δεν έχω παρέ παρόμοια με αυτά που λες εσύ, να ανεβάζει στα social media μια φωτογραφία η οποία να αφήνει την υπόνοια ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φίλους, έχει παρέες και περνάει πολύ ωραία κοινωνικά. Δεν είναι πολύ εύκολο να πας σε μια εκδήλωση που έχει πολύ κόσμο και να βγάλεις μια φωτογραφία που να φαίνεσαι με κόσμο και να την ποστάρεις για να δείξεις πιο ελκυστικός. Άλλωστε, αυτός είναι και ένας κανόνας που βάζει το marketing θα προσεγγίσει κοντά σου ανθρώπους. Δηλαδή, αν δείξει προ τα έξω ότι είσαι δημοφιλή χωρί πραγματικά να είσαι, αυτό θα σε κάνει πιο ελκυστικό στου άλλου ανθρώπου. Το ερώτημα όμω δεν είναι αυτό, πώ θα γίνει ολκυστικό, πώ θα γίνει ελκυστική στου άλλου ανθρώπου για να με κάνουν παρέα. Το ερώτημα είναι τι πραγματικά θέλω από τη ζωή μου, τι είδου παρέε θέλω από τη ζωή μου, τι είδου συνδέσει θέλω από τη ζωή μου, τι είδου φιλίε θέλω από τη ζωή μου. Οι φιλίε οι πραγματικέ είναι σπάνιε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά βίντεο για αυτό το θέμα. Ότι δεν είναι εύκολο, ότι είναι δύσκολο να κάνεις αυθεντικές φιλίες. Και όπως το είπες και εσύ πολύ ορθά, είναι τόσο δύσκολο όσο είναι να κάνεις μία σχέση. Δεν είναι εύκολο. Ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο το να κάνεις σχέση από το να κάνεις φιλία. Λοιπόν, ε, θεωρώ ότι εσύ έχεις επενδύσει πάρα πολύ συναισθηματικά πάνω στο θέμα φιλία. Θεωρείς πολύ σημαντικό για σένα, πολύ σπουδαίο, εκ των όνου κάνευτο να έχεις φίλους και επειδή ακριβώ το θέλει πάρα πολύ, δεν το έχει. Και είναι ενδιαφέρον ότι εσύ ίδια φοβάσαι μήπω φανεί needy. Needy, λέω για όσου δεν το γνωρίζουν, είναι μια αγγλική έκφραση που σημαίνει κάποιο που έχει μεγάλη ανάγκη να κάνει παρέα. Έχει μεγάλη ανάγκη να κάνει παρέα. Έχει τεράστια ανάγκη να κάνει παρέα. Και αυτό ακόμη και αν προσπαθεί να το κρύψει, φαίνεται. Φαίνεται αυτό το πράγμα. Φαίνεται. Και ισχύει το ίδιο παράδοξο που ισχύει και με τι σχέσει. Όσο πιο διαθέσιμο είναι κάποιο, τόσο λιγότερε προτάσει έχει. Όσο, λιγότερος όσο λιγότερο, διαθέσιμος φαίνεται, τόσο περισσότερες προτάσεις έχει. Το ξέρω, είναι άδικο, είναι παράδοξο, όμως συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Άρα, πώς μπορείς εσύ να φαίνεσαι λιγότερο διαθέσιμη και να φαίνεσαι πιο ελκυστική, ώστε να επιλέξεις κοντά σου τα πρόσωπα που θέλεις εσύ να επιλέξεις. Γιατί σε βλέπω ότι έχεις από τη μια, μια επιλεκτικότητα του στυλ θέλω να έχω αυθεντικές φιλίες και ουσιαστικές φιλίες και τέτοια και απ' την άλλη νιώθεις και μια μεγάλη απελπισία και μια μεγάλη έτσι, απαξίωση για τον εαυτό σου, ότι σημαίνει ότι δεν αξίζεις που δεν έχεις φίλοι, φίλους, φιλίες μεγάλες, παρέες κτλ. Μου είπες και όλα αυτά που υποθέτεις ότι θα σου πω ή ότι σου λένε συνήθως οι άλλοι, σου λένε βρεσχόμπι, σου λένε. Αυτό δεν θα σου το λέγω εγώ το βρεσχόμπι, το κάνεις ήδη, πας στο χορό, Εάν έχει βρει δουλειά και όταν θα βρει δουλειά, αυτό θα είναι ίσω μια ευκαιρία, ίσω μια ευκαιρία για να γνωρίσει νέου ανθρώπου. Εάν στη δουλειά σου έχει και άλλο κόσμο και ο κόσμο είναι συνεννοήσιμο και συνεργάσιμο και φιλικό, γιατί είναι και αυτό μια α, προαπαιτούμενη α, έννοια. Δηλαδή, αν πα σε ένα περιβάλλον εργασία εχθρικό, πώ θα κάνει φίλου εκεί. Αχ, κόρη μου, κόρη μου. Λοιπόν, η απελπισία φαίνεται διώνεται, Όταν νιώθεις απελπισμένη που δεν έχεις φιλίες, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει θα είναι αποτρεπτικός. Δηλαδή ακόμη και το ότι δεν λες συχνά σε κάποιους να βγείτε έξω, προκειμένου να μην φανεί φορτική, πιεστική και νύντη, μπορεί να είναι και ένα από τα αίτια που δεν έχεις φίλες. Δηλαδή θα μπορούσε να το πεις πιο συχνά, μ? θα μπορούσε να πει δύο-τρει φορέ σε κάποια κοπέλα και την τρίτη φορά να έρθει. Εσύ το λέει όμω μία φορά μόνο, και επειδή έχει μέσα στο μυαλό σου ότι εμένα δεν με θέλουν οι άλλοι, δεν με κάνουν παρέα, δεν με προτιμούν για φίλοι του ή με έχω αποτύχει σε αυτόν τον τομέα, το λε μια φορά, μπορεί να μην το λε και με πολύ πεποίθηση, με πολύ δυναμικότητα, να το λε έτσι άπνοα, και ο άλλο να το παίρνει, α το λέει για να το πει και να μην σε λάβει σοβαρά υπόψη. Εσύ ίδια κάνει καλή παρέα με τον εαυτό σου. Κάνει καλή παρέα με τον εαυτό σου. Βγαίνει μια βόλτα με τον εαυτό σου. Κάνει πράγματα με τον εαυτό σου έχεις αυτά που σε ευχαριστούν και τα κάνεις με τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, έχει τα πράγματα που σε γεμίζουν. Για παράδειγμα, έχει ανθρώπους που τους γεμίζει να καθίσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο. Έχει ανθρώπους που τους γεμίζει να ασχοληθούν με κάτι το οποίο τους αρέσει, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ... Ένα χόμπι, όπω είπε, αλλά όχι απαραίτητα χόμπι που να έχει και άλλου ανθρώπου μέσα. Μπορεί και κάποιον να του αρέσει η γυμναστική. Μπορεί κάποιον να του αρέσει η άθληση στη φύση. Όχι απλώ γυμναστική σε ένα γυμναστήριο. Αν στο γυμναστήριο, γνωρίζει κόσμο άμα πα. Είναι αρκετά πιθανό να γνωρίζει κόσμο άμα θα πα. Είναι σημαντικό να κάνει πράγματα που σου αρέσουν ώστε να περνά καλά τι μέρε σου. Αυτό που είπε, δεν είχα τίποτα να κάνω τα Σαββατοκύριακα. Και λε, τη φίλη μου το ήξερε πω δεν είχα να κάνω τίποτα τα Σαββατοκύριακα και δεν με προσκαλούσε. Γιατί δεν κανονίζει από μόνη σου τι να κάνει τα Σαββατοκύριακα. Γιατί δεν κοιτά την καλλιτεχνική ατζέντα τη περιοχή σου, Εβένη, και κορονοϊό τώρα προ-κορονοϊού θα σου έλεγα κοίταξε που έχει θέατρο, κοίταξε που έχει μια ταινία ενδιαφέρουσα, κοίταξε που έχει μια εκδήλωση και κανόνισε μια, κάτι να κάνεις το Σάββατο, κάτι να κάνεις την Κυριακή, να έχεις κάπου να πας, ώστε να μην νιώθεις ότι δεν έχω τίποτα να κάνω τα Σαββατοκύριακα και να κάθεσαι άπραγη περιμένοντας να σε προσκαλέσουν άλλοι άνθρωποι σε δραστηριότητες που μπορεί να σκεφτούν αυτοί. Ή να σου πει κάποιο ναι στο πάμε για καφέ και ναι πάμε το Σάββατο. Επίση, ε, θέλω να σε ρωτήσω, αν ε, νιώθεις ότι όντως θέλεις να έχεις φιλίες ή είσαι σε ένα σημείο που είσαι αρκετά απογοητευμένη από τους ανθρώπους, αρκετά απογοητευμένη από τις φιλίες και ίσως έχεις απογοητευτεί και κατά βάθο μπορεί να μην θέλεις. Δηλαδή να λες ό,τι θέλεις, το, σε, σε επίπεδο ε, συνειδητών, να λες συνειδητά θέλω να έχω φιλίες, υποσύνητο όμως να μην θέλεις να έχεις φιλίες να φοβάσαι να κάνεις φιλίες γιατί μπορεί να φοβάσαι να μην πάθεις όπω έπαθε από την πρώτη σου τη φίλη 8 ετία ή από τη δεύτερη σου τη φίλη που μετά από τρία χρόνια σε άφησε. Λέει ότι με την πρώτη ευκαιρία σε άφησε. Ψάξε το κι αυτό. Είπε ότι η ψυχοθεραπεία δεν σε έχει βοηθήσει. Μήπω δεν έχει ταιριάξει με τον ψυχολόγο. Μήπω δεν πήγε αρκετέ φορέ για να κάνει ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία που μα βοηθάει στην ψυχοεκπαίδευσή μα και στην ορίμανση μα διαρκεί κάποιου μήνε. Δεν είναι μια και δυο συναντήσει. Τώρα, το άλλο το πράγμα. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι οι φιλίε για να είναι ένα άνθρωπο καλά. Αν ένα άνθρωπο έχει μέσα στο μυαλό του ότι χωρί φιλίε δεν μπορώ να κάνω τίποτα και επειδή δεν έχω φίλου και επειδή δεν έχω φίλε δεν αξίζω, τότε σίγουρα θα είναι πολύ δυστυχή. Πάρα πολύ δυστυχή. Αν όμω έχει στο μυαλό του ότι θα ήθελα να είχα φιλίε, θα ήθελα όμω το ενδιάμεσο μέχρι να βρω τι φιλίε που θέλω κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν και με ικανοποιούν ως άνθρωπο και με γεμίζουν ψυχικά, ψυχαγωγικά, πνευματικά, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι πιο πιθανό να ελκύσει κοντά του ανθρώπους για φιλίες. Και η απογοήτευση, η απόγνωση, η απελπισία, η μεγάλη ανάγκη για κάτι μας κάνει αποθητικούς. Όσο και αν είμαστε άνθρωποι αξιόλογοι, με πρικισμένοι και με χαρίσματα που θα ήθελαν οι άλλοι να είναι φίλοι μας είπε ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι από το φιλικό και οικογενειακό σου περιβάλλον σου λένε πολύ καλά χαρακτηριστικά για σένα. Σου λένε ότι είσαι θετική, ότι έχει καλή ότι είσαι αισιόδοξη. Σε γνωρίζουν σε ένα περιβάλλον όμω το οποίο εσύ δεν θέλει κάτι από αυτού. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θε να κάνει παρέα με μεγαλύτερου ανθρώπου, θέλει να κάνει παρέα με ανθρώπου τη ηλικία σου. Άρα σε εκείνο το επίπεδο είσαι χαλαρή και είσαι πραγματικό εαυτό σου και βλέπουν αυτό το πράγμα σε σένα. Γι' αυτό λέω ότι αν επανέλθει μια χαλαρότητα, αν επέλθει μια χαλαρότητα στη σκέψη σου και αν καταφέρει να ξεπεράσει αυτό το κόλλημα με το πότε θα κάνω φίλε επιτέλου και θέλω να κάνω φίλε και θέλω να κάνω φίλε, θα είσαι πιο ελκυστική για να κάνει φίλε. Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι όντω όταν είσαι πιο όρημο από την ηλικία σου, δύσκολα κάνει φίλου. Ε, και μένα οι καθηγητέ και οι δάσκαλοι μου στο σχολείο μου έλεγαν ότι είμαι πιο όρημη από την ηλικία μου. Δεν είχα φιλίες. Εύκολα, είχα αρκετέ, προσπαθούσα και έκανα παρέα με κάποιους ανθρώπους, είχα περισσότερο γνωστούς παραφίλους και στα 25 τώρα που το σκέφτομαι δεν είχα φίλες, δεν είχα φίλες στα 25, mm -mm, δεν είχα, δεν είχα. Μετά τα 30, 32, 33 άρχισα σιγά σιγά να οριμάζω ψυχοσυναισθηματικά γιατί μπορεί να ήμουν όριμη διανοητικά. Μπορεί να ήμουν καλή μαθήτρια, καλή φοιτήτρια, μετά καλή στην εργασία μου, όμως ψυχοσυναισθηματικά χρειαζόμουν να οριμάσω. Μετά που ορίμασα και χαλάρωσα και μαλάκωσα και σταμάτησα να είμαι τόσο τελειομανής, έγινα πιο ελκυστική για τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν παρέα μαζί. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Φυσικά στη δική σου την ηλικία, εγώ ήταν τότε που έκανα την κόρη μου, άρα ασχολιόμουν με τα θέματα της, της και των παιδιών τότε, είχα άλλα προβλήματα. Δεν είχα το πρόβλημα που δεν είχα φίλε. Είχα το πρόβλημα ότι είχα πολύ μικρά παιδιά και είχα και το θέμα ότι είχα ένα δύσκολο γάμο. Όμω και μετά που χώρισα στα 26 μου με τα δυο, τα παιδιά δύσκολα έκανα φίλου. Δεν έβρισκα εύκολα παρέ. Ενώ ε, είναι και μια άχαρη περίοδο αυτή ε, για να κάνει παρέα με άτομα τη ηλικία σου. Γιατί δεν δοκιμάζει να κάνει παρέα με μεγαλύτερου ανθρώπου ή νεότερου ανθρώπου, Μπορεί να τα βρει και με ένα άτομο που είναι 30 ετών και με ένα άνθρωπο που είναι 35 ετών και που είναι 40 ετών. Τι βάζει ηλικιακά όρια ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει παρέα με ανθρώπου τη ηλικία σου. Ε. Ή και με νεότερου ανθρώπου. Θα μπορούσε με μια κοπέλα που είναι 15-16 ετών που να είναι ευφύ και να είναι, είναι άνθρωπο με αναζητήσει, που να είναι ξέρω, από το οικογενειακό σου περιβάλλον, από το φιλικό σου περιβάλλον, το ευρύτερο τη οικογένεια σου, από τη γειτονιά. Θα μπορούσε να κάνει παρέα. Αυτέ είναι οι σκέψει μου. Όσον αφορά στη ψυχοθεραπεία, αν κάνει ψυχοθεραπεία που πάρει χρονικό. την ολοκληρώσει τη ψυχοθεραπεία, θα δει αποτελέσματα. Αποτελέσματα ψυχοσυναισθηματική ορίμανση, η οποία θα σε βοηθήσει να αποκτήσει και περισσότερε φιλίε. Μιλώντα από την προσωπική μου πείρα, εγώ, εγώ, τότε ήμουν πολύ φοβισμένη σε αυτέ τι ηλικίε που εσύ. Ένιωθα ότι είμαι outsider, ένιωθα ότι είμαι, δεν είμαι δημοφιλή, ένιωθα ότι είχα περίεργε ιδέε. Ε, ούτε η ίδια αποδεχόμουν να παντελώ τον εαυτό μου και τι απόψει μου τότε. Δηλαδή είχα μια μάχη με τον ίδιο μου τον εαυτό και ένιωθα ότι δεν είμαι τόσο μοντέρνα όσο οι άλλοι γύρω μου. Εγώ ίδια δεν είχα καλή σχέση με μένα και αυτό νομίζω έχει αποτέλεσμα να μην έχω και φιλίε ή αν έκανα φιλίε, να τα φιλίε που δεν ήταν ακριβώ φιλίε. Τα φιλίε όπω αυτέ που λε. Έδινα περισσότερα εγώ και έπαιρνα περισσότερο οι Και σίγουρα δεν έχει μείνει κανένα από εκείνη την περίοδο στη ζωή μου μακροπρόθεσμα την περίοδο μετά το Πανεπιστήμιο. Αμέσω μετά το Πανεπιστήμιο και τα πρώτα χρόνια. Ε, δεν είναι εύκολο πράγμα οι φιλίες, το λέω. Ε, είναι μεγάλη υπόθεση να γίνεις καλός φίλος με τον εαυτό σου πρώτα. Και να ζεις τη ζωή σου σαν πως και δεν θα έχεις φιλίες. Ε, να του πάρεις απόσημης, δεν έχω φιλίες. Είμαι εγώ και το όνομά σου. Είμαι εγώ και η Μαρία, για παράδειγμα. Σε λένε Μαρία, που δεν σε λένε Μαρία. Είμαι εγώ και η Μαρία. Πώ θα περάσουμε εγώ με τη φίλη μου τη Μαρία σήμερα. Πού θα την πάρω τη φίλη μου τη Μαρία να φάει. Πού θα την πάρω να πιει καφέ. Πού θα την πάρω να παρακολουθήσει μια παράσταση. Πού θα την πάρω να κάνει κάτι που την ενδιαφέρει. Πού θα την πάρω ένα ταξιδάκι. Πού θα την πάρω μια εκδρομή. Πού. Πώ θα περάσουμε τη φίλη μου. Μπορεί να γίνει ο εαυτό σου η φίλη σου. Και όταν χαλαρώσει και νιώσει πιο γεμάτη και νιώσει λιγότερη έγνοια και λιγότερη επιτακτική ανάγκη να κάνω φίλε, να κάνω φίλε, να κάνω φίλε, να κάνω φίλε. Κάνω φίλου, μου παρέσει, μου παρέσει. Τότε θα έρθουν πιο εύκολα. Θα είσαι πιο ελκυστική. Γιατί η ελκυστικότητα τη φυλή δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση μόνο. Έχει να κάνει και με την διάθεση που βγάζει ένα άνθρωπο. Την άβρα του. Έχει δίκιο με αυτό το νίτι που λε, αλλά με το να... ο τρόπο που προσπαθεί να μην φαίνεται τον νίτι δεν είναι, είναι κέριο. Ο κέριο τρόπο αντιμετώπιση του να μην φαίνεσαι ε, απελπισμένο είναι να καταπολεμήσει την απελπισία στη ρίζα τη και να πει αν δεν είχε άλλου ανθρώπου πάνω στη γη, πώ θα περνούσε ευχάριστα τον χρόνο μου, τι θα έκανα. Θα παρακολουθούσα σειρέ για παράδειγμα. Σειρέ που μου αρέσουν από το διαδίκτυο, ή θα διάβαζα βιβλία, ή θα έκανα, ξέρω εγώ, κάτι που ό,τι αρέσει τον καθένα, ζωγραφική για παράδειγμα. Τι όποιον περνά από το χέρι του και του αρέσει. Και υπουργοί, ξέρω εγώ, ασχολούνται κάποιε. Ονόματα δεν λέμε πολύ ψυχοθήμα. Αυτά. Εύχομαι να ήταν χρήσιμε οι σκέψει μου. Και σου λέω είναι άχαρη ηλικία τα 25, τα ξαναλέμε σε 10 χρόνια, είμαι σίγουρη πως δεν θα έχεις τα ίδια παράπονα, γιατί φαίνεσαι και ξύπνια, φαίνεσαι και άνθρωπος με περιεχόμενο και είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρεις να τα βρεις με τον εαυτό σου και να, κάνεις, να γίνεις καλή φίλη του εαυτού σου και θα, αρθέ, θα ακολουθήσουν και, υπο, και άλλοι άνθρωποι να γίνουν καλή φίλη σε σένα. Φιλιά, <κλειά> δες όλο το playlist για τη φιλία, ε, όπου είναι αυτό το βίντεο μέσα σε αυτό το playlist. Γεια! Yeah.